Ό,τι και να λέτε εδώ μέσα εσείς της κυβέρνησης, η νεολαία με τις κινητοποιήσεις της την έκανε σκόνη και θρύψαλα την προπαγάνδα σας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί ξέρετε, πάει πολύ να λέτε στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών «Δεν πάνε να σκοτώνεστε στο διάβασμα, δεν πάνε να καταξοδεύονται οι γονείς σας για να μορφωθείτε και να πάρετε ένα πτυχίο». Εμείς, όσοι έχουμε δηλαδή μεγάλα πορτοφόλια, με τα λεφτά μας θα αγοράζουμε όποιο πτυχίο θέλουμε. Γιατί στην ουσία αυτό τους λέτε με το νομοσχέδιό σας. Και αφήστε αυτά τα ταχαμουαθώα ότι απλώς ρυθμίζεται, λέει, αυτό που ήδη υπάρχει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν ρυθμίζεται απλώς, αλλά απελευθερώνεται τελείως την αγορά στην ανώτατη εκπαίδευση, προκειμένου τα πανεπιστήμια να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, είτε είναι ιδιωτικά είτε δημόσια. Προσέξτε όμως, το ότι απορρίπτουμε εμείς ως ΚΚΕ το νομοσχέδιό σας δεν σημαίνει και ότι υπερασπιζόμαστε τη σημερινή κατάσταση του Πανεπιστημίου, γιατί την αντίθεσή μας δεν την εκφράζουμε υψώνοντας τη σημαία του χθες, αλλά με εκείνες εκεί τις σημαίες που πάνω τους γράφουν τις σημερινές και τις αυριανές, τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της νεολαίας. Από αυτή τη θέση εναντιονόμαστε ως ΚΚΕ στο δικό σας το σημερινό Πανεπιστήμιο Επιχείρηση και στο ακόμα περισσότερο τέτοιο αυριανό που ετοιμάζεται. Γιατί και το σημερινό Πανεπιστήμιο τέτοιο είναι. Ακριβό για τους φοιτητές, φθηνό για το κράτος και κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις. Δείτε, ποιο είναι σήμερα το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Για πολλές λαϊκές οικογένειες είναι ασήκωτο βάρος. Γεμίσατε τα πανεπιστήμια με τιμολογημένα μεταπτυχιακά, με πληρωμένες πιστοποιήσεις και επεκτείνετε συνεχώς και τα δίδακτρα στα προπτυχιακά, στα ξενόγλωσσα χθες και στους αλλογενείς σήμερα, παντού αύριο με το νομοσχέδιό σας, έτσι για να μην οθεύεται και εκείνος ο ανταγωνισμός με τα ιδιωτικά. Στο Πανεπιστήμιο όμως των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, που μπορεί η εποχή μας να ικανοποιήσει, τα δίδακτρα πολύ απλά απαγορεύονται παντού και παρέχονται δωρεάν συγγράμματα, εξοπλισμός, αναλώσιμα, καθώς και πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και μουσεία. Ποια είναι η φοιτητική μέρημνα που δίνει το δικό σας πανεπιστήμιο? Οι εστίες δεν επαρκούν ούτε για το 7% των φοιτητών της χώρας. Μάλιστα, 17 πόλεις με πανεπιστήμια δεν έχουν καν εστία. Σήμερα που μιλάμε, αύριο που θα είναι η δεύτερη μέρα της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο υποτίθεται ότι το αναβαθμίζεται, η Πριτανία καλεί τους φοιτητές να αδειάσουν μία ολόκληρη εστία. Και να πάνε πού? Αύριο γίνεται αυτό. Αν δεν το κάνουν, θα τους κόψει το νερό και το ρεύμα. Για τέτοια πράγματα μιλάμε, για τέτοια αναβάθμιση. Ας μην μιλήσουμε βέβαια για τα ενίκια που πήγαν στο Θεό, ενώ το φοιτητικό επίδομα, εκτός από λίγο, το παίρνουν και λίγοι. Ποια είναι η ανάγκη σήμερα που μπορεί μια χαρά να ικανοποιηθεί στο θέμα αυτό? Μα να υπάρχουν φυσικά σύγχρονες ασφαλείς εστίες για όλους, λέσχες σύντησης με ποιοτικό φαγητό, χώροι άθλησης, ψυχαγωγίας και φυσικά δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ευθύνη των ιδρυμάτων. Και μη μας λέτε ότι αυτά δεν γίνονται, γιατί όταν θέλετε τα κάνετε. Όπως κάνατε αυτό στην Αλεξανδρούπολη, που σε 2 εβδομάδες μέσα ετοιμάσατε 500 κλίνες για τους νατοικούς. Αλλά για τις εστίες τίποτα. Και μετά μας μιλάτε για την αναβάθμιση του Δημοκριτίου. Στο δικό σας πανεπιστήμιο, του καπιταλισμού, της στρατηγικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μπολόνια, τα προγράμματα σπουδών, πάμπολα, ευέλικτα, πολύμορφα και με διαφορετική διάρκεια, όλο και προσαρμόζονται, όλο και αναβαθμίζονται, πάντα όμως και αποκλειστικά με όρους προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων και όχι με όρους μιας στέρεης επιστημονικής γνώσης. Έτσι, τα πανεπιστήμια σας παράγουν προσοντούχους,
διαφόρων κατηγοριών και ταχυτήτων, ο καθένας τους με το δικό του ατομικό μενού προσόντων και δεξιοτήτων, οι οποίοι προσπαθούν συνεχώς να ισορροπούν σε μια αγορά εργασίας ζούγκλα που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Τώρα μάλιστα, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια οδηγούμαστε και σε ένα πλήρες ξεχαρβάλωμα των πτυχίων και στη μετατροπή του σε ένα απλό προσόν ανάμεσα σε άλλα στο πλαίσιο των κατηγοριοποιημένων σπουδών και πτυχίων. Μάλιστα, η πόρτα της κατηγοριοποίησης αυτής ανοίγει ακόμα και για αντικείμενα που έως τώρα τυπικά τουλάχιστον δεν υπήρχε, όπως είναι οι ιατρικές και οι νομικές σχολές. Ποια είναι όμως σήμερα η ανάγκη? Μα να υπάρχουν προγράμματα σπουδών που να οδηγούν σε ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ειδίκευση και φυσικά σε ένα πτυχίο αναεπιστημονικό αντικείμενο αναβαθμισμένο για όλους που να είναι και η μοναδική προϋπόθεση για την εργασία. Για σας το Πανεπιστήμιο μετατρέπει τους φοιτητές σε πελάτες. Για μας υπάρχει κι άλλος δρόμος. Όλοι οι φοιτητές να μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν σε αποκλειστικά δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για σας, όλες αυτές οι υποσχέσεις σύνδεσης με την εργασία μεταφράζονται σε μεγαλύτερη αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα. Για μας υπάρχει κι άλλος δρόμος της σχεδιασμένης απορρόφησης των αποφύτων με μόνο εφόδιο το πτυχίο, στο οποίο βεβαίως θα ενσωματώνεται, όπως είπαμε, και η γνώση και η δυνατότητα η επαγγελματική. Εσείς βλέπετε μονάχα μια αγορά κατηγοριοποιημένων πανεπιστημιακών σπουδών παντού, που εμπορεύεται γνώσεις, πτυχία, ελπίδες. Για μας υπάρχει κι άλλος δρόμος της πραγματικά ενιαίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ισότιμα πανεπιστήμια, προγράμματα αλλά και πτυχία. Εσείς θέλετε η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση να κρίνεται ανάλογα με το πορτοφόλι της κάθε οικογένειας. Για μας υπάρχει άλλος δρόμος της πραγματικά ισότιμης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, στηριγμένη στην εξασφάλιση του δικαιώματος στη μόρφωση. Εσείς μιλάτε και το κάνετε συχνά για την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων και εννοείται βέβαια να μοιράζονται τα κέρδη τους στους μετόχους. Ξέρετε τι θέλουμε και εμείς στο ΚΚΕ, την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Αλλά για να μοιράζονται οι κατακτήσεις της επιστήμης και της έρευνας σε όλη την κοινωνία. Μιλάμε φυσικά τόση ώρα για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και των δυνατοτήτων της εποχής μας, για το Πανεπιστήμιο για το οποίο αγωνίζεται το ΚΚΕ και το οποίο θα αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες δυνατότητες σε όφελος των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και ναι, οι θυσίες της λαϊκής οικογένειας για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της, τα όνειρα των φοιτητών για να εργαστούν με δικαιώματα πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους, οι αγωνίες των πανεπιστημιακών δασκάλων που δεν δέχονται να καθορίζει η αγορά την επιστημονική τους προσφορά, μπορούν να βρουν απάντηση στην πρόταση του ΚΚΕ. Και ακριβώς επειδή το ΚΚΕ έχει πρόταση για το σήμερα, κοιτώντας προς το μέλλον, μπορούμε να παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις χωρίς να υπερασπιζόμαστε το παλιό. Το σύγχρονο λοιπόν και το αναγκαίο σήμερα είναι να τεθεί σε άλλη βάση η σχέση παιδείας και οικονομίας. Και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Να αλλάξει δηλαδή το κίνητρο της οργάνωσης της κοινωνίας. Να πάψει η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα, που σημαίνει ότι κανείς δεν θα μπορεί να την εκμεταλλεύεται, και να ενταχθεί μέσα από τον επιστημονικό σχεδιασμό στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Γιατί σε μια τέτοια οικονομία, που το κριτήριο της οικονομικής ανάπτυξης δεν θα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η μεγιστοποίηση της κοινωνικής προόδου, δεν θα υπάρχουν ούτε επιστήμονες ούτε που πλεονάζουν, ούτε επιστήμες που θα είναι περιττές. Και σε μια τέτοια κοινωνία δεν είναι πολυτέλεια, φυσικά και δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ζωτική ανάγκη οι νέοι να παίρνουν μια ολόκληρη επιστημονική μόρφωση. Σας ευχαριστώ.